τι έγινε χθες αυτή η συμβολική ενέργεια με τα παξιμάδια του πλεονάσματος. Όταν προβληματιστήκαμε στο εργατικό κέντρο για το πώς, ποια θα είναι η στάση μας την 25η Μαρτίου, αυτό που σκεφτήκαμε είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει γίνει κανένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. Αντιθέτως, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Άρα, δεν μπορεί να έχουμε μια παρουσία πέρσι και φέτος να μην υπάρχει τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια παρουσία όπου να δηλώνει και πάλι την διαμαρτυρία μας για τις εξελίξεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και που δρομολογούνται. Στην κουβέντα προέκυψε η πρόταση με τα παξιμάδια λόγω και της μεγάλης συζήτησης που γίνεται για το πλεόνασμα που έχουμε σαν χώρα και το πού θα πάει και ποιος θα τα πάρει και κοντεύουμε να μαλώσουμε μεταξύ μας ποιος θα πρωτοπάρει αυτό το πλεόνασμα. Επειδή εμείς πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα πραγματικό πλεόνασμα δεν υπάρχει, γιατί αν πληρωθούν τα ΦΠΑ που οφείλονται στις επιχειρήσεις δεν θα περισσέψει τίποτα, εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα λογιστικό πλεόνασμα όπου και οι δανειστές και η κυβέρνηση θέλουν να το απορουσιάσει για να δώσει ένα κλίμα αισιοδοξίας. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι πέρα από τα παξιμάδια που ευγενός φερόμενος μας έδωσε ο Ζαχαρίας ο Μαϊστράλης. Και θεωρούμε ότι όποιος πιστεύει ότι δικαιούται από αυτό το πλεόνασμα, καλό θα ήταν να έρθει στην παρέλαση εκεί και να πάρει το μέρος που το μερίδιο που του αντιστοιχεί. Εμείς βέβαια αυτό που θέλαμε ήταν να πάρει ένα κομμάτι η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας που παρευρίσκονταν στην παρέλαση. Πήρε τελικά. Έναντι, δεν πήρε, απέφυγε να πλησιάσει. Έναντι των απολύσεων που δρομολογούνται, έναντι της κατάργησης απεργίας που δρομολογείται, της διάλυσης Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σαν εργατικό κέντρο δεν υποστέλνουμε τη σημαία. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε να δείξουμε την αντίθεσή μας και την συνέχιση της διεκδίκησης για καλύτερες μέρες για αυτό το λαό. Έχετε μετρήσει μέχρι στιγμής αυτή η υποδοβουλία χωρίς φωνές, χωρίς προξήματα, χωρίς βρισχές, χωρίς οτιδήποτε άλλο, πόσο συμβολικά μέτρησε? Εμείς το πιστεύουμε αυτό. Σαφώς βέβαια τα πράγματα δεν είναι ποτέ ελέγξιμα, γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους όπου κάποιες φορές ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου μπορεί και να υπερβάλλει κάποια πράγματα και να δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που έχεις προγραμματίσει από την αρχή. Πιστεύουμε όμως ότι, γιατί λαμβάνουμε και εμείς τα μηνύματα κάποιων ανθρώπων που λέει, ξέρεις, εγώ θέλω να δω το παιδί μου παρελάζει. Δεν θέλω να υπάρξει μια παρενόχληση, το σεβόμαστε και μέσα σε αυτό το πλαίσιο όσο μπορούμε χωρίς να επηρεάσουμε αυτή τη θέληση των συμπολιτών μας και την ημέρα με το συμβολισμό της. Θεωρούμε όμως ότι δεν μπορεί μέσα από τους μεγάλους αγώνες του γένους μας να μην παρουσιάζονται και τα σημερινά ή τις σημερινές διεκδικήσεις αυτού του λαού. Πάντως για να το χαλαρώσουμε λίγο, ήταν μαεστρές τα παξιμάδια. Ακριβώς. Και πολύ καλής ποιότητας.